Το στοίχημα είναι ένα, για το καλό του τόπου, θα τα πει σε λίγο και ο Επίτροπος εδώ και ο Υπουργός. Πρέπει να είναι, έχουμε ισχυρή Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ισχυρή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ευτυχώς αυτή η θέση της Ελλάδας καθορίζεται πλέον από τις εξελίξεις των έργων. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ όλους από καρδιάς που ήρθατε, ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας που ήταν όλη μέρα μαζί μας. Ήταν μεγάλη χαρά για μας, για όλα τα μέλη της ΔΕΠ, για τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής που ακολουθήσαν όλο το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ο λόγος στον Τάσο Χατζηβασιλείου, όπου με τον Νίκο Θεοδωρόπουλο, ο Τάσος Χατζηβασιλείου είναι και γραμματέας διεθνών σχέσεων του κόμματος. Ο Νίκος Θεοδωρόπουλος είναι γραμματέας απόδημου ελληνισμού. Έχουν συνδιοργανώσει αυτή την εκδήλωση την οποία φιλοξενούμε εμείς στην Αλεξανδρούπολη. Τους ευχαριστώ θερμά. Τάσο, ο λόγος σε σένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και πάλι στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ το έχω κάνει μάλλον έθιμο και κάθε χρόνο έρχομαι τον Σεπτέμβριο και αυτό με γεμίζει με περισσότερη χαρά. Πρώτα απ' όλα, για να μην ξεχάσουμε τα τυπικά, γιατί πρέπει να είμαστε τυπικοί. Κύριοι Υπουργοί, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας εδώ. Κύριοι βουλευτές, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, φίλες και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, απόψε έχουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση για την οποία διοργανώνουμε η Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων αλλά και Αποδήμων Ελλήνων της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην ακριτική Αλεξανδρούπολη για να στείλουμε ένα μήνυμα δύναμης, ένα μήνυμα ευθύνης. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα πρώτα απ' όλα τους συναδέλφους μου βουλευτές της Θράκης, του Εύρου, με συγχωρείτε, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Δημοσχάκη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΕΠ Εύρου, κύριοι Πρόεδροι και κυρία Πρόεδρε των ΔΥΜΤΟ, των τοπικών δημοτικών οργανώσεων του νομού Εύρου, εκλεκτές και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι. Η υψηλού συμβολισμού σημασίας και ουσίας σημερινή επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, που μάλιστα άφησε θετικό και επικεντροφόρο αποτύπωμα στην περιοχή, κορυφώνεται με την απόψινή εκδήλωση. Με κεντρικό θέμα, ισχυρή Ελλάδα στο νέο διεθνές περιβάλλον. Με ομιλητές, τον Τέος Επίτροπο, Υπουργό και Δήμαρχο της Αθήνας, Δημήτρη Αβραμόπουλο, Επίτροπο Μετανάστευσης Εσωτερικών και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άφησε και ισχυρό αποτύπωμα στην Ευρώπη και μάλιστα ακόμα, κύριε Πρόεδρε, το όνομά σας γράφηκε με χρυσά γράμματα, διότι συνεχώς είστε σημείο και πρόσωπο αναφοράς. Που συνοδεύεται από τον Υφυπουργό Εξωτερικών και αρμόδιο για τα θέματα απόδημου ελληνισμού Ανδρέα Κατσανιώτη, καθώς και από τους βουλευτές, τους εξαίρετους φίλους και συναδέλφους, Τάσο Χατζηβασιλείου, από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, τον γιατρό Κωνσταντίνο Μπλούχο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, που όμως για λόγους επιγούσης ανάγκης επέστρεψε στην έδρα του, διότι έχει παρόμοιο κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιοχή. Επίσης και από κομματικά στελέχη τα οποία κοσμούν τη σημερινή εκδήλωσή μας, αλλά και το σημερινό λιπορικό. Είμαι σίγουρος ότι θα τεθούν πολύ σημαντικά ζητήματα από τους ομιλητές και θα αναδειχθεί ο ρόλος που διαδραματίζει τόσο η χώρα μας, η οποία έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της και έχει καταστεί ένας ισχυρός παίκτης στη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σκακέρα της νότιο-ανατολικής Ευρώπης και όλης της Ευρώπης, αλλά και της περιοχής μας της ευρύτερης. Σε αυτό το παιχνίδι το πολιτικό έχει σημαντικό ρόλο να παίξει και παίζει
και έχει ανατεθεί με απόφαση του Πρωθυπουργού σε όλες τις πολιτικές, ο νομός μας. Ένας τόπος, κύριε Πρόεδρε, ευλογημένος, που αποτελεί την ωραιότερη ανάμνηση της μεγάλης αυτοκρατορίας, αρκεί κανείς να μπορεί να τον δει αυτόν τον τόπο και να τον χαρεί από κάθε πλευρά. Ευρισκόμενος μάλιστα στο σταυροδρόμι Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, εδώ όπου συναντώνται τρεις πολιτισμοί και δύο θρησκείες, που από τόπος δυσμενούς εκτέλεσης της θητείας, της στρατιωτικής θητείας, αλλά και μιας δυσμενούς μετάθεσης, αναβαθμίζεται και αποτελεί επίκεντρο πολιτικών ενεργειών.